Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όντως ισχύει, καλησπέρα, παραιτηθήκατε? Όχι, θα παραιτηθώ τη Δευτέρα για να λυθούν ορισμένα διαδικαστικά, δηλαδή η μισθοδοσία των υπαλλήλων και τα λοιπά που θα βγει τη Δευτέρα. Αχα. Να την υπογράψουμε για να μην, γιατί μετά πιθανό να έχει καθυστερήσει η μισθοδοσία, οπότε τη Δευτέρα θα... Πάντως να πω εδώ ότι ενώ σε άλλα, για να το ξέρει και ο κόσμος, αν θέλει ο πρόεδρος μπορεί να με διαψεύσει, σε άλλα αθλητικά, άλλα αθλητικά κέντρα παραιτήθηκαν διοικήσεις, αλλά στο Καφτατζόγλιο λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έφυγαν οι ΑΝΕΛ, έμεινε το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, υπήρχε στο ΦΕΚ δημοσιευμένο ένα χρόνο πριν, και είναι διετής η θητεία, της σημερινής διοίκησης. Υπήρχε ανανέωση θητείας της διοίκησης για 2 ακόμη χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι, σωστά. Είχε λήξει πέρσι τον Αύγουστο η θητεία της προηγούμενης διοίκησης, που ήμουνα πάλι πρόεδρος του ΔΣ και τα περισσότερα μέλη, ανανεώθηκε. Ωραία. Με κάποιες προσαφαιρέσεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς παρά το γεγονός ότι θα μπορούσατε να είστε άλλο ένα χρόνο διοίκηση στο Καφτατζόγλιο, χωρίς να σας διώξει κανείς, αφού είστε στο ΦΕΚ, έτσι δεν είναι? Εσείς φεύγετε. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι, εσείς... Γιατί από ό,τι ξέρω, στο καινούργιο αθλητικό νομοσχέδιο υπάρχει μέρημνα ο υπουργός να μπορεί να αλλάξει τη διοίκηση ανεξαρτήτως θητείας. Α, όποτε θέλει. Όποτε θέλει, ναι. Α, κατάλαβα. Αυτό εδώ που είναι προς ψήφιση. Κατάλαβα. Υπάρχει ειδική μνήμα για το Καφτατζόγλιο. Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι κάποια μέλη του ΔΣ ορίζονται, προτείνονται από το ίδρυμα, το κληροδότημα Καφτατζόγλου. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα θέμα το οποίο ανέπτυξε ο Σάκης Ογκίνας σήμερα στο sfina.gr και έχει να κάνει με τη δική σας παρέτηση, αλλά και τι γίνεται από εδώ και πέρα, Σάκη. Η σύνδεση με τον ΠΑΟ, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε πολύ τον τελευταίο ένα χρόνο. Εύλογο αυτό, διότι υπήρχε αυτή η συζήτηση με τον ΠΑΟΚ, μπορείτε να μας κάνετε έτσι μια ανακεφαλαίωση των όσων έγιναν μέχρι τώρα, για να ξέρει και ο κόσμος που βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα? Ναι, ουσιαστικά η συζήτηση με τον ΠΑΟΚ νομίζω κλείνει 2,5 χρόνια περίπου από τις πρώτες επαφές με διακυμάνσεις. Πριν από τις εκλογές είχαμε βρει ένα κοινό τόπο με τον ΠΑΟΚ και με το Υπουργείο, ώστε να δοθεί μια λύση, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε. Τώρα μετά τις εκλογές, λογικό είναι, ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάποια ζητήματα είναι και πολιτικές αποφάσεις, αλλά και νομοθετικές. Με μια καινούργια κυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσει με την καινούργια κυβέρνηση. Ήταν, λέτε, ότι ηθικά θα έπρεπε να περιμένει τη νέα διοίκηση, ας πούμε, και τη νέα κυβέρνηση για να υπογραφεί οτιδήποτε. Είναι πολύ λογικό, γιατί... Ποιο ήταν, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να το πείτε, ποια ήταν η λύση που είχε βρεθεί, εν πάση περιπτώσει να μας περιγράψετε με άντρες. Είχε μια λύση περίπου για τα 3 χρόνια, ένα συνολικό πακέτο εργασιών και χρημάτων γύρω στα 3 εκατομμύρια. Εργασιών και ενοικίου, λέτε. Και ενοικίου και κάποιες εργασίες τις οποίες δεν προέβλεπε ο ΠΑΟΚ στις δικές του προτεραιότητες, αλλά σαν στάδιο εμείς θεωρούσαμε ότι έτσι κι αλλιώς ήταν κρίσιμες για να μπορεί να παίζει ο ΠΑΟΚ, και φυσικά δεν μπορούσε να τις γνωρίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε τη γνώση του σταδίου και των εγκαταστάσεων. Μιλάτε για αποδυτήρια που έπρεπε να γίνουν? Όχι, τα αποδυτήρια ήταν μέσα στο πακέτο που πρότεινε. Μιλάτε ο ΠΑΟΚ για LED φωτισμό? Όχι, όχι. Ο LED φωτισμός είναι ακριβή ιστορία, δηλαδή. Ακριβή, μάλιστα. Γιατί μιλάτε ακριβώς, τι δεν ήξερε? Ηλεκτρομηχανολογικές βελτιώσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι από το 2004 τα ηλεκτρομηχανολογικά, ήδη έχουμε τεράστιο πρόβλημα, δεν βρίσκουμε ανταλλακτικά, έχουν βγει εκτός παραγωγής οι σειρές, οι πλακέτες που χρησιμοποιείτε, ναι. Χρησιμοποιούμε. Και τώρα είχαμε αρχίσει σταδιακά να αλλάζουμε πίνακα-πίνακα και να κρατάμε τις πλακέτες που βρίσκαμε, που ήταν σε καλή κατάσταση, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε υπολοιπόμενους. Βέβαια είναι μια μεγάλη διαδικασία, γιατί μιλάμε για 100 πίνακες στο στάδιο που ελέγχουν
από προβολής μέχρι οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Άρα μας λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι είχατε καταλήξει σε μια προφορική συμφωνία η οποία ναι, και προέβλεπε τη χρήση του σταδίου για 3 χρόνια. Ναι, συν 2. 3 συν 2, για αυτά τα 3 πρώτα χρόνια ναι. Το ενίκιο μαζί με τα έργα, η καταβολή από την πλευρά του ΠΑΟΚ θα ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, μάλιστα. Σε γενικές γραμμές. Αυτό βέβαια προϋπόθεται έγκριση από το Υπουργείο, από το Ελεκτικό Συνέδριο. Κοιτάξτε, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το Καφτατζόγλιο. Είναι σκληρό δημόσιο που λέμε. Οπότε υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν νομοθετικά για να μην πάει κόσμος φυλακή. Και πρώτα απ' όλα εσείς. Εγώ. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η περιβόητη νομοθετική ρύθμιση για να μπορεί να προβλέπεται ο συμψηφισμός των έργων με το ενίκιο. Είχε προχωρήσει, είχε φτάσει κοντά σε κατάθεση. Κοιτάξτε, ήταν στην περίοδο των εκλογών, δεν έχω κι εγώ μια σαφή. Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, οπότε ως μηγενόμενες. Ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει τα 3 εκατομμύρια να δώσει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήμασταν σε μία διαπραγμάτευση και για το ποσό. Αυτό ήταν εκεί που το περίπου το αφήσαμε. Από εκεί και ύστερα, αν προχωρούσε περίπου στα 3 εκατομμύρια. Ρυθμίσεις, ναι. Α, δηλαδή ο ΠΑΟΚ σας έλεγε θα δώσω 3 εκατομμύρια, αλλά το 1,5 εκατομμύριο αν τα δώσω για έργα θα πιαστεί στο συνολικό τίμημα. Ναι, ναι, ναι. Όπως και οποιοδήποτε άλλα έργα που προτείναμε εμείς σαν διοίκηση, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να γνωρίζει τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε αυτά τα κομμάτια. Ναι. Και κάποια κομμάτια τα οποία θα αναβαθμίζανε το στάδιο ώστε να μείνει και στην πόλη κάτι επιπλέον. Δηλαδή το σκεπτικό ήταν μέσα από το ΠΑΟΚ να αναβαθμιστεί όσο ήταν δυνατόν και το στάδιο ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο στάδιο στην πόλη. Πρόεδρε, ο ΠΑΟΚ θα έφτιαχνε δικά του αποδυτήρια σε άλλο, ναι, χώρο. Σε όχι, άλλο. Τα υπάρχοντα, το στάδιο έχει 5 αποδυτήρια. 5, 2 χρησιμοποιεί, ναι, ο Ρακλής. Είναι δύο για το ποδόσφαιρο, ας το πούμε, γηπεδούχος φιλοξενούμενος, και υπάρχουν και 2 επιπλέον και 1 διαιτητών. Ο ΠΑΟΚ ήθελε τα αποδυτήρια που θα χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες, δηλαδή του γηπεδούχου και των φιλοξενουμένων, να τα ανασκευάσει με δικά του έξοδα, και με δικά του έξοδα, ώστε να τα χρησιμοποιεί και αποκλειστικά, νομίζω. Να τα χρησιμοποιεί φυσικά αποκλειστικά. Ναι, το θέμα είναι γιατί είναι και θέμα στάτους πολλές φορές. Οκ, okay, αλλά ο Ηρακλή, ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάποια αποδυτήρια διαμορφωμένα στα χρώματα του Ηρακλή. Όχι, την όχι, δεν είναι. Όχι. Τα αποδυτήρια δεν είναι διαμορφωμένα. Είναι. Α, δεν είναι. Αλλά τα ίδια πλακάκια σε όλα. Σε όλα. Λέω, πρόεδρε, ότι είναι 5. Δηλαδή περισσεύουν 3 που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, ναι, να τα κάνει. Ουσιαστικά 2 περισσεύουν. Το 1 είναι για τις ανάγκες των διαιτητών. Και περισσεύουν 2 που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τα κάνει καινούργια και να τα χρησιμοποιεί. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή 2 να έχει αποκλειστικά ο ΠΑΟΚ και τα άλλα να χρησιμοποιόταν και από τον Ηρακλή και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, η εθνική, ας πούμε. Για πείτε μας, γιατί τα ξέρουμε όλα αυτά για τα δημοσιογραφικά, ό,τι πρέπει να, ναι, γίνει για να γίνει. Ανακαίνιση των δημοσιογραφικών, οι αίθουσες VIP, η αίθουσα ενημερώσεων των δημοσιογράφων και δουλειά των δημοσιογράφων, δηλαδή είναι σε προδιαγραφές που ζητάει η UEFA. Τι άλλο θα... Αυτά όλα τα γνωρίζουμε γιατί είναι μακροχρόνια αυτή η συζήτηση. Τι άλλο σε αυτό το πλαίσιο που μας λέτε θα μπορούσε να βοηθήσει στον εξοραϊσμό της πόλης και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων είχατε προτείνει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, ναι, έργο. Είχαμε τώρα, δεν έχω την πλήρη κατάσταση, έτσι κι αλλιώς την έχω για να την παραδώσω στον επόμενο πρόεδρο να γνωρίζει τι έχει συζητηθεί ή και ποιες είναι οι ανάγκες του σταδίου. Καλό είναι να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στις διοικήσεις και φιλική όσο δυνατόν. Ναι. Από εκεί και ύστερα τελειώνει ο δικός μου ρόλος, αλλά είναι, θα μπορούσε να βελτιωθεί ο περιβάλλον χώρος με βελτίωση του ήδη εκείνου του ταρτάν του περιβάλλοντος χώρου που φτιάξαμε στην περίοδο της διοίκησής μας. Όχι των γηπέδων, αλλά γύρω-γύρω που χρησιμοποιεί ο πολύς ο κόσμος. Και τρέχει έξω, ναι, από το Καφτατζόγλιο γύρω-γύρω. Ναι, ναι, περπατάει, τρέχει, και να κάναμε ένα δεύτερο κάτω από την κερκίδα για να και να αποσυμφορεί αυτό, γιατί μαζεύεται πλέον πάρα πολλοί κόσμος στο στάδιο. Και όταν βρέχει, ναι, ναι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ναι, ναι, το δεύτερο θα ήταν κάτω από την κερκίδα, θα ήταν σκεπαστό.
μια σειρά παρεμβάσεις τεχνικού χαρακτήρα στους λέβητες ζεστού νερού, θέρμανσης και τα λοιπά, που και αυτά εδώ έχουν περάσει το προσδόκιμο ζωής τους και τα συντηρούμε με πασαλήματα και ενέσεις, γιατί είναι ένα κονδύλι σημαντικό, το οποίο ναι μεν ο ΠΑΟΚ δεν το έχει στο δικό του σχεδιασμό, αλλά είναι κάτι που θα το βρει μπροστά του αν μείνει χωρίς λέβητες για ζεστό νερό και θέρμανση του στάδιο. Είναι μια σειρά τέτοια. Είχατε ζητήσει, είχατε ζητήσει να σας βοηθήσει και για να κάνετε σκέπαστρο στο βοηθητικό. Ναι, στο βοηθητικό να γίνει σκέπαστρο, ώστε να είναι ένα λειτουργικό στάδιο. Είμαστε το μεγαλύτερο στάδιο της Βορείου Ελλάδος. Είναι κέντρο προπόνησης του κλιμακίου της Εθνικής, συν 50 περίπου σύλλογοι που το χρησιμοποιούν. Και αυτά μιλάμε μόνο για το στίβο. Παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή θα έδινε ένα νέο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη ευκαιρία, γενικότερα, στους πολίτες. Lifting. Και ο ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει το στάδιο και να έχει την άναση να φτιάξει το γήπεδο όπως το θέλει, χωρίς πίεση χρόνου, και για την πόλη να αποκτήσει ένα βελτιωμένο στάδιο. Νομίζω όλοι το θέλουμε, και ΠΑΟΚτσίδες και άλλοι φιλάθλοι. Σωστό. Ωραία, δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι όλες οι ομάδες της πόλης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής και πολλές άλλες μικρότερες που είναι στο στίβο, στο Καφτατζόγλιο έχουν έδρα. Ναι, στεγάζονται πάρα πολλοί σύλλογοι της πόλης. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά ο αθλητισμός της Βόρειο Ελλάδος κατά 60-70% θα έλεγα. Είδατε ότι αυτή, βέβαια δεν είστε δικηγόρος, δεν είναι αυτή η δουλειά σας, είστε έμπορος, αλλά είδατε ότι υπάρχει αυτή η νομική φόρουμ, δηλαδή είχαν καταλήξει, γιατί τώρα να μην εξηγούμε στον κόσμο, είναι πολύ δέδαλο το τοπία με τα, με τα έργα τα ιδιωτικά σε ένα δημόσιο χώρο. Είναι πρώτα απ' όλα πολιτική απόφαση. Η Βουλή νομοθετεί και υφίστανται. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση, λέτε, και μπορεί να βρεθεί η νομική φόρουμ. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ρώτησα... νομίζω κανένας πρόεδρος σταδίου να έκανε αυτού του είδους τη συμφωνία, να υπέγραφε χωρίς να έχει νομική κάλυψη, νομοθετική θα έλεγα. Σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ ήρθε, σας ενόχλησε ή τέλος πάντων επειδή... Όχι, μετά από τις εκλογές δεν είχαμε κάποια επαφή. Καμία επαφή. Πάγωσαν, λογικό, είναι πάγωσαν να συζητήσεις. Απολύτως. Περιμένουν τη νέα διοίκηση. Σωστό. Μάλιστα, δεν... Να το ρωτήσω κάτι όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής του Ηρακλή. Θα παίξει το βοηθητικό τελικά σαν έδρα στη, ναι, γάμα, στη γάμα τοπικό. Ναι, ναι. Εκεί θα είναι η έδρα του, το βοηθητικό, ναι, του. Βοηθητικό του. Άδεια παίρνει, γιατί είναι γάμα κατηγορία, δεν έχει πρόβλημα. Είναι γάμα κατηγορία, νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Εμείς δώσαμε σαν διοίκηση την έγκρισή μας. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κόλλημα, δεν χρειάζεται σε αυτό την κατηγορία να έχει σειρματοπλέγματα κτλ. Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει μία σκιά σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και αν εσείς υπογράφατε, ναι, τη σύμβαση με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν έγκυρη αν δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που θα την κάλυπτε? Νομίζω ότι θα μπορούσε να ανατραπεί. Άρα γι' αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Ναι, γι' αυτό είναι απαραίτητη μια νομοθετική ρύθμιση. Νομίζω μας, το θέλει πιο... βασικά καλή προαίρεση από όλες τις πλευρές. Ναι. Το πιο σημαντικό ήταν αυτό που μας είπε. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο σωματείο. Οι φίλοι του είναι παντού στην Ελλάδα. Σαφώς πρέπει να το δει η πολιτεία με μια ευαισθησία. Ναι. Και χρειάζεται πολιτική βούληση για να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Με πολιτική βούληση γίνεται. Ναι, υποθέτω, δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε νομικός. Τώρα επειδή μας καίει αυτό του καθαρού. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Πρόεδρε, να είναι πρακτικά λειτουργική. Επειδή το Καφτατζόγλιο είναι όλων των Ελλήνων και των Θεσσαλονικαίων, ναι, ανεξάρτητα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ όταν θα το πάρει κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω πόσα λεφτά το χρόνο στοιχίζει η λειτουργία του Καφτατζόγλιου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η επιχορήγηση είναι 650.000 το χρόνο. Βγαίνει με αυτά τα λεφτά? Όχι. Πόσα λεφτά θέλει δηλαδή? Εγώ πιστεύω τώρα ότι χρειάζεται σίγουρα αύξηση της επιχορήγησης,
Εντάξει, τα χρόνια που περάσαμε ήταν δύσκολα, υπήρχε στενότητα. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω σταδιακά πρέπει... Τώρα λεφτά έχουμε. Να, καλά, πού τα, πού τα βρήκαμε, αλλά, ναι. Αλλά τέλος πάντων μια σταδιακή αύξηση, βελτίωση των οικονομικών του, όπως και χρειάζεται και προσωπικό. Λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό. Μάλιστα. Εντάξει, και νομίζω χρειάζεται προσωπικό με ειδικότητες. Από τη στιγμή που εσείς δεν θα παίρνατε ούτε ευρώ από το ποσοστό, γιατί μια ομάδα παίζει εκεί πρέπει να σας δίνει το 15% φυσιολογικά. Ναι, έτσι, θα ναι. Υπήρχε μια αμοιβή. Θα υπήρχε αμοιβή μέσα στα 3 εκατομμύρια. Και χρηματική, ώστε πραγματικά να μπορεί να καταπεξέλθει. Μέσα στα 3 εκατομμύρια ήταν, πρόεδρε, ή επιπλέον. Μέσα στα 3 συνολικά. Δηλαδή ουσιαστικά το 15% προβλέπει ο νόμος επί των ακαθάριστων εσόδων εισιτηρίων δεν θα το παίρνανε. Θα συμπυκνώνονταν στο ποσό. Ένα ποσό κλπ. Και κάτι τελευταίο, πρόεδρε. Νομικά μπορεί να θεωρηθεί αυτό σαν προκαταβολή, οπότε αλλάζει το πνεύμα του νόμου, νομίζω, όπως μου τα εξήγησαν. Μάλιστα. Νομικά, χωρίς να μπορώ να... Αυτή τη στιγμή στο Καφτατζόγλιο οι προηγούμενες διοικήσεις Παπαθανασάκη και Παπαδόπουλου χρωστάνε λεφτά του Ηρακλή. Ναι, ναι. Πολλά. Αρκετά. Δηλαδή πόσο, 500.000. Όχι, όχι, δεν είναι τέτοια. Πόσο είναι. Γιατί το μεγάλο πακέτο είχαμε κάνει κατάσχεση από τη Super League, από τα χρήματα της Νόβα επί Παπαθανασάκη. Περίπου 320.000. Κάνατε κατάσχεση τότε, πόσο... τα πήρατε αυτά. Ναι. Άρα δηλαδή πόσο κάνα 150 χρωστάει. Υποθέτω κάπου εκεί, μπορεί και λιγότερα. Ο Παπαδόπουλος τώρα πλέον. Όχι μόνο ο Παπαδόπουλος και ο Παπαθανασάκης. Μαζί κάτω, κάτω από 150. Δεν προλάβαμε να δικάσουμε ώστε όσο ήταν στη Super League. Ναι, κατάλαβα. Είναι σε νομική διαδικασία, έχουν γίνει οι αγωγές κτλ. Αλλά... δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η πράξη αυτό. Κατάλαβα. Και επίσης η ερώτηση είναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλιου ήταν μισθός? Όχι. Δηλαδή εσείς τέσσερα δεν χρόνια... δεν υπάρχει καν αποζημίωση για τις παρουσίες στο ΔΣ για τα μέλη του ΔΣ. Εσείς δηλαδή είστε τώρα τέσσερα χρόνια, δεν είστε στο Καφτατζόγλιο? Ναι, ναι. Εθελοντική. Ούτε ένα ευρώ δεν πήρατε? Μάλλον έβαλα, γιατί και όταν χρειαζόταν να κατέβω στην Αθήνα... με δικά μου έξοδα. Ούτε οδηπορικά δεν καλύπτονται, ναι, δηλαδή. Ναι. Γιατί καθώς ήταν τότε εκεί? Κοιτάξτε, έχω το κουσούρι της προσφοράς στα κοινά. Δεν είμαι ούτε χθεσινός. Είμαι πολιτικά ενεργός. Ναι. Έχω πολιτική άποψη. Και θεωρώ ότι ένας κοινός πόρος, όπως είναι το Καφτατζόγλιο στάδιο που ανήκει σε όλη την κοινωνία, είναι... όταν μου ζητήσανε να αναλάβω, θεώρησα ότι αυτονόητα θα προσφέρω ό,τι μπορώ ώστε να διατηρήσουμε το στάδιο και αν είναι δυνατόν να το βελτιώσουμε. Και οι προηγούμενοι δεν είχαν μισθό πριν από εσάς? Ναι. Α, δεν είναι. Είναι αμισθή λοιπόν η θέση. Ναι, ναι, είναι αμισθή. Δεν ξέρω μετά γίνει με τους επόμενους. Και αυτή η αμισθή θα είναι, δεν μπορεί να είναι. Ναι. Με μισθό δεν νομίζω να μπορούν να μπουν έτσι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Και αυτό είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης. Ναι, σωστό και αυτό. Και το ΚΕΘΕΑ ήταν άμισθοι και τώρα γίνονται έμισθοι. Πάντως και μόνο που ήσασταν εκεί όσες ώρες ήσασταν, δαπανούσατε και ήσασταν από πάνω και προσπαθούσατε να βρείτε λύση για να γυμναστεί ο κόσμος, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω. Ευχαριστώ. Ναι. Θα κρυθούμε σε βάθος χρόνου. Ναι, νομίζω. Σε βάθος χρόνου. Θα είστε τίποτε... σίγουρα νομίζω ότι δεν καταφέραμε όσα θα θέλαμε. Θα κατεβείτε τίποτε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ σε άλλες εκλογές? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί δεν νομίζετε? Καμιά φορά δεν ξέρετε τι γίνεται. Έχω μια επιχείρηση με 15 υπαλλήλους. Α, θα ασχοληθεί και με αυτούς. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, okay. Πρακτικά δεν μπορώ να κάνω το βουλευτή στην Αθήνα και να αφήσω έρμεο ένα έργο ζωής. Ναι, σωστό. Και ο αδερφός μου. Δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και για τη συνεργασία που είχαμε, γιατί ήσασταν αξιοπρεπέστατος όλα αυτά τα χρόνια. Μας δώσατε το στίγμα πάντα σωστά και χωρίς να λέτε ψέματα ή τέλος πάντων να μας παραπλανάτε στις συζητήσεις. Και από Δευτέρα, επειδή μας είπατε ότι θα παραιτηθείτε από Δευτέρα, να συγκριθούμε καλός πολίτης, μάλλον. Ευχαριστώ. Κάπως έτσι τα λέμε. Λοιπόν, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.